ιστορικής σημασίας για την περιφερειακή τηλεόραση της χώρας μπορεί να θεωρηθεί η ημερίδα με τον τίτλο «Η περιφερειακή τηλεόραση χθες, σήμερα, αύριο, ιστορική διαδρομή, προβλήματα και λύσεις», που διοργάνωσαν το περασμένο Σάββατο στη Λαμία η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Στα σχέδια της κυβέρνησης για την περιφερειακή τηλεόραση και στην υπερφορολόγησή της, αναφέρθηκε στα πλαίσια της ημερίδας ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Λευτέρης Κρέτσος. Θα ήθελα να τονίσω ότι σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά και ήδη συζητάμε το ζήτημα μέχρι να έρθει η ώρα της αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών να βρούμε έναν τρόπο ώστε τα περιφερειακά μέσα να πληρώνουν μειωμένο ειδικό φόρο τηλεόρασης όπως πληρώνουν πλέον τα εθνικά προκειμένου να μην υπάρχουν ζητήματα μη ισότιμης φορολογικής μεταχείρισης. Τέθηκε μάλιστα το θέμα της σχέσης της περιφερειακής τηλεόρασης με την Digia, η οποία εκμεταλλευόμενη την μονοπωλιακή της θέση ως πάροχος δικτύου και την καταχρηστική σύμβαση που υποχρεώθηκαν να υπογράψουν μαζί της η περιφερειακή τηλεοπτική σταθμή το 2014, έχει δημιουργήσει πολλά τεχνικά και οικονομικά προβλήματα στην περιφερειακή τηλεόραση. Εδώ προέκυψε μια πολύ σημαντική είδηση, καθώς η εταιρεία διαστόματος του Διευθύνοντος Συμβούλου του κ. Μαστοράκη πρότεινε την από κοινού λύση της σύμβασης αυτής, πρόταση που αμέσως απεδέχθη η ΕΤΕΠ δια του Προέδρου της κ. Αντώνη Δημητρίου και αναμένεται η δρομολόγησή της. Η Digia, καλός ή κακός, και δεν έχει σημασία να πηγαίνουμε πίσω, υποχρεώθηκε να αναλάβει και τη μεταφορά του σήματος των περιφερειακών καναλιών. Εμείς βλέποντας και το μοντέλο και την όλη λειτουργία της εταιρείας, σας λέμε ότι αυτό για την Digia είναι ζημιογόνο. Και λέμε επίσης, και σας είπαμε και στην ΕΤ μπροστά, ότι εμείς δεν επιθυμούμε να το έχουμε αυτό. Και μάλιστα αντί να ακούμε ένα ευχαριστώ, να ακούμε μονάχα παράπονα. Δεν υπάρχει λόγος. Προτείναμε λοιπόν, και αν θέλετε, ελάτε. Πάμε να δούμε και την ΕΤ. Υπάρχει χρόνος, διότι η άδεια είναι μέχρι το τέλος του 28. Έχει τρέξει μόνο 4 χρόνια. Έχουμε άλλα 11 μπροστά μας. Έχουμε χρόνο. Ελάτε, πάμε μαζί στην ΕΤ, πάμε και στο Υπουργείο να τα αναλάβετε εσείς. Να αναλάβετε το κόστος του φάσματος, να αναλάβετε ότι ό,τι αναλογούν, ό,τι επενδύσεις και να παίρνετε και όλα τα έσοδα. Και από εκεί πέρα βρείτε όποιο μοντέλο θεωρήσετε πιο πρόσφορο μεταξύ σας για το πώς θα πληρώνετε και το πώς θα μειώσετε το κόστος. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να στηριχθεί η περιφερειακή τηλεόραση από την πολιτεία, ζήτησε στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας, Αντώνης Δημητρίου. Εσείς κλείνετε ένα διακόπτη έτσι, επειδή δεν πληρώνει κάποιος από εμάς. Για δέστε τα μεγάλα κανάλια πώς σας χρωστάνε. Πολλαπλάσια. 4 εκατομμύρια σας χρωστάνε τα μεγάλα κανάλια τώρα. Εμείς πόσο. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ έγινε και η εξής μείωση. Εδώ αρχίσαμε και λέγαμε ανοιγοκλίνουν τα κανάλια. Εγώ ανοίγω, κατεβάζω την τιμή. Επιτρέψτε μου, όλο αυτό ξεφεύγει από τα όρια της δημόσιας λειτουργίας την οποία ασκούμε όλοι μας. Στην ημερίδα συζητήθηκαν και τα άλλα σοβαρά προβλήματα της περιφερειακής τηλεόρασης, όπως η υπερφορολόγηση και ιδιαίτερα η επιβολή του ειδικού φόρου τηλεόρασης, ο οποίος παραμένει στο ύψος του 20%, όταν για όλους τους άλλους κλάδους της τηλεοπτικής αγοράς είναι μόνο στο 5%. Ο Υφυπουργός παραδέχτηκε το δίκαιο του αιτήματος και υποσχέθηκε να το συζητήσει με το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης.